Αγαπητοί φίλοι, προχωράμε στην ομιλία μας. Νιώθουμε εξαιρετική χαρά και ευγνωμοσύνη για την παρουσία του γέροντος Εφραίμ, του πατρός Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου στην πόλη μας, ο οποίος διακόνησε επί 20 χρόνια ως πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Σιατίστης, Συσανίου και Σιατίστης, υπό τον μακαριστό Παύλο Δεσπότη, τον οποίο είχαμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε στα 20 χρόνια της Σχολής Γονέων. Θα δείξουμε ένα βιντεάκι από την παρουσία του στη Σχολή Γονέων, τρίλεπτο, και παρακαλώ τον γραμματέα μας, τον κύριο Μπίνια, να... Ο Τριαδικός Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αν το ζευγάρι μέσα από τις όποιες δυσκολίες αγωνιστεί να κρατήσει ο ένας αυτή τη θέα του για τον άλλον, τότε η μεταξύ τους αγάπη και πιστότητα θα είναι και το ναι της ευχαριστίας στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Μια οικογένεια τότε και μόνον είναι υγιής όταν μεγαλώνει τα παιδιά της για να τις φύγουν και να ζήσουν ελεύθερα και υπεύθυνα. Αλλιώς είναι μια άρρωστη οικογένεια και όταν κάποιοι γονείς καφιόνται για τα παιδιά τους ακόμα και ενήλικα εξαρτιόνται από αυτούς, είναι και οι ίδιοι το ίδιο άρρωστοι. Όταν ένας άνθρωπος στα 30 του χρόνια δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμος να αποχωριστεί το πατρικό του σπίτι, τότε δεν θα είναι ποτέ έτοιμος. Μεγάλωσε σε αρρωστημένο περιβάλλον και νόσησε και ο ίδιος από την ασθένεια. Ένα και εν τούτου λοιπόν καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Σαφής και καθαρός λόγος που αφορά και τον καθένα από το ζευγάρι, αλλά και την πατρική οικογένεια του καθενός, η οποία επεμβαίνοντας λαθεμένα και θέτοντας σε κίνδυνο τη συνοχή της νέας οικογένειας, κινδυνεύει να γίνει θεομάχος. Η Εκκλησία δεν αρνείται τον έρωτα, αλλά τις παραχαράξεις του. Η Εκκλησία τρομάζει γιατί βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων ανίκανων να ερωτευθούν και να αγαπήσουν. Ο έρωτας, το σεξ και η αγάπη είναι τρεις πραγματικότητες οι οποίες αλληλοπεριχωρούνται, συνυπάρχουν στη ζωή, αλλά η κάθε μια έχει τη δική της ποιότητα. Η εξίσωση και η ισοπαίδωση είναι εκείνες που συντρίβουν τη σχέση. Αν κάποιος ή κάποια από εσάς έχει μάθει να αντέχει όλα στο χέρι από το σπίτι του, είναι υποψήφιος αποτυχημένος οικογενειάρχης. Σε μια εποχή που η παιδεία σε αυτόν τον τόπο φαίνεται να έχει τελειώσει, το βάρος πέφτει στην οικογένεια και στις δικές της επιλογές. Η πολύχρονη επαφή μου για 35 περίπου χρόνια με τους νέους ανθρώπους με έχει πείσει μέσα από τα πράγματα ότι η αληθινή ζωή και η αλήθεια της Εκκλησίας είναι θεμέλιο και οδός και αλήθεια και ζωή και για τη σημερινή οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
ομιλία του πατρός του Μακαριστού, κυρίου Παύλου, όπως και όλες τις ομιλίες σχολής γονέων, μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα μας σχολήγονέων.gr. Ο ομιλητής μας, ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Τριανταφυλόπουλος, γεννήθηκε κάποια χρονιά στον προηγούμενο αιώνα στην Νίκαια. Μεγάλωσε σε προσφυγική γειτονιά με μικρασιάτες ευλαβείς κατοίκους, προερχόμενους από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μαλακοπής, της Νίκαιας, της Κιουτάχειας, της Μερσίνας και από τις ευρύτερες περιοχές της Βυθινίας, της Πισιδίας και της Καπαδοκίας. Ο πατρικής πλευράς κατάγεται από την Ιεροτόκο και Αγιοτόκο Δράινα της Μεσσηνίας, από όπου πέρασε φιλοξενηθής επί διήμερο υπό των κατοίκων ο Παπαφλέσσας πριν από τη μάχη στο Μανιάκι. Γόνοι λοιπόν της Δράινας υπήρξαν ο αγιασμένος αγιορείτης πνευματικός Ησύχιος Αγιανανίτης και ο ιερομόναχος Λεόντιος Αγιανανίτης. Ο πατήρ Εφραίμ αποφύτησε από το Λύκειο Αρένων, Νίκαιας, εποχή που το θρόνο της Μητροπόλεως κοσμούσε ο χαρισματικός Μητροπολίτης Γεώργιος Παυλίδης. Συνεδέθηκε πνευματικός με τον πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο, άνθρωπο προσευχής και νύψεως. Μετά την ολοκλήρωση του εγκυκλίου παιδείας, εισέρχεται στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρυπόλεως, συνεχίζει με σπουδές κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μελετώντας ταυτόχρονα σε βάθος την αγγλική, γαλλική γλώσσα, των οποίων είναι διπλωματούχος, κατανοεί δε επαρκώς και την ισπανική. Ασχολήθηκε επισταμμένος και με τη μετάφραση, ενώ οι αναγνώσεις του πέραν των θεολογικών εκτείνονται σε πολλούς τομείς: λογοτεχνία, ποιήση, κινηματογράφος και θέατρο. Το 2009 ο πατήρ Εφραίμ έλαβε το Μάστερ Θεολογίας από τη Θεολογική Σχολή του Άπη Θήτα, αναγορεύτηκε διδάκτορ της ίδιας σχολής το 2012. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων, προσκαλείται συχνά από Μητροπόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού ως ομιλητής, εξομολόγος, εισηγητής σε ημερίδες και συνέδρια. Υπηρέτησε επί 27 χρόνια περίπου στην Ιερά Μητρόπολη Συσανίου και Σιατίστης ως ιεροκήρυξ και από το 2006 ως πρωτοσύγκελος αυτής, ασκών παραλλήλως και επί μία πενταετία καθήκοντα εφημερίου στην Ιερά Μονή και Μίσος Θεοτόκου Μικροκάστρου, συνδεόμενος πνευματικός και με τη Σεβαστή Γερόντισσα της Μονής Θεολογία Μοναχή. Από το Δεκέμβριο του 2021 υπηρετεί ως πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ανταποκριθεί σε πρόσκληση του Σεβασμιτάτου Ποιμενάρχου της κυρίου Σιμεών. Τον Οκτώβριο του 2012 και μετά από πρόταση του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατίστης κυρίου Παύλου, του απενεμήθη από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου. Είναι παραγωγός πολυάριθμων ραδιοφωνικών εκπομπών στον σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας επί αρκετά χρόνια. Εκτάκτως δε συχνά προσκαλείται και ως ομιλητής σε εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος. Πατέρα Εφραίμ, καλώς ήρθατε από την Λαμία πλέον στην πόλη της Κατερίνης, η οποία σας υποδέχεται με πάρα πολύ αγάπη και ζεστασιά. Και έχετε το λόγο. Και εγώ να ευχαριστήσω την αγάπη σας, γιατί με προσκαλέσατε να συναντήσω σήμερα τα τίμια πρόσωπά σας και να χαρούμε αυτή τη συνάντησή μας και να ευχηθούμε η συνάντησή μας αυτή να είναι εν Χριστώ και εν ουδενή άλλο. Η πρόταση αρχική ήταν να μιλήσω για τον μακαριστό δεσπότη μας στη Σιάτιστα, τον κυρό Παύλο, τον Ιωάννου εκ Χαλκίδος, ο οποίος Θεοφιλός επίμανε τη Μητρόπολη Συσανίου και Σιατίστης για 13 περίπου χρόνια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από αυτή τη ζωή για να ανατείλει στην άλλη. Άφησε πλήθος ερωτηματικά μέσα μας η ξαφνική του κίνηση, αλλά και πλήθος απαντήσεων. Απαντήσεων οι οποίες και μέσα από τα κηρύγματά του βεβαίως μας αναζωογονούν, διότι το κήρυγμά του ήταν ανορθωτικό πεπτοκίας ψυχής, ήταν κατορθωτικό της ζωής και ήταν αναιρετικό του ψεύδους. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ορθοτομούσε τον λόγον της αληθείας. Η ομιλία σήμερα θα είναι δυσκελής. Το πρώτο σκέλος θα αφορά σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και της ποιμαντικής του και το δεύτερο σκέλος θα δείχνει επιμέρους όψεις της ποιμαντικής του στο γάμο, στην οικογένεια, απόψεις του για την παιδεία μέχρι και που θα αναφερθούμε στο τι έλεγε στα Παπτίσια και στις κηδείες για να πάρουμε μια όψη της ιεραποστολής του και της ποιμαντικής του, που η ιεραποστολή και η ποιμαντική είναι όψεις του ενός μυστηρίου της εν Χριστώ ζωής.
Πρώτα απ' όλα, ο Δεσπότης ήταν μοναχός. Μοναχός με όλη τη σημασία της λέξης, ένας μοναχός επίσκοπος, διότι τον παρακολουθούσαμε όσοι ήμασταν εσωκατάκυλοι, δηλαδή συγκάτοικοι μαζί του στον επισκοπικό οίκο, τον παρακολουθούσαμε πώς απέκοπτε το θέλημά του. Κάποτε έγινε συζήτηση στο επισκοπείο για το αν θα κόβουμε ή όχι το κρέας. Να κόψουμε το κρέας, να μην τρώμε κρέας, να τρώμε κρέας. Είχε μία διχογνωμία μεταξύ των πατέρων. Λοιπόν, ο ίδιος μας είπε ότι αν εσείς αποφασίσετε να κόψουμε το κρέας στη Μητρόπολη, δεν θα τρώω κρέας ούτε εγώ. Λοιπόν, τελικά δεν αποφασίσαμε τίποτα. Ο καθένας έτρωγε ό,τι ήθελε. Τρώγαμε και κρέας δηλαδή. Θέλω να σας πω όμως, η διάθεσή του ήταν διάθεση υποταγής τέλειας στην στοιχειώδη αδελφότητα που υπήρχε στο Επισκοπείο Σιατής της. Δεν πρόσεγε τον εαυτό του. Και διατροφικά δεν πρόσεγε τον εαυτό του, διότι ξέρετε, όταν ήρθε στη Σιάτιστα το 2005, από το 2006 και μετά άρχισε να είναι ινσουλινοεξαρτώμενος, λόγω του διαβήτη του επιθετικού τον οποίο είχε, και μάλιστα ο γιατρός έλεγε να ανεβοκατεβαίνει στην πόλη περπατώντας, έτσι για να ωφεληθεί και να περιοριστεί το πρόβλημα που είχε. Αλλά ο ίδιος δεν έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια ούτε στο διατροφικό θέμα, ούτε, και μάλιστα όταν του φωνάζαμε εμείς και του λέγαμε, «Μα Δεσπότη μου, πρέπει να προσέξετε», μας έλεγε, «πρέπει να πέσουμε επί των επάλξεων, δεν έχουμε καιρό να τα σκεφτόμαστε αυτά». Και βέβαια αυτή η αλήθεια σφραγίστηκε με το επιγείς τέλος του. Όταν λέμε δεν πρόσεχε τον εαυτό του, το λέμε και από πλευράς φιλαρέσκειας, ας πούμε, γιατί καμιά φορά οι κληρικοί γινόμαστε φιλάρεσκοι. Τι θα φορέσουμε, πώς θα σταθούμε κτλ. Κτλ. Να σκεφτείτε ότι όταν έγινε η καταμέτρηση των αμφίων του, πολλές στολές που του είχαν δωρηθεί ήταν ακόμα τυλιγμένες στη ζελατίνα με σιλοτέπ. Δηλαδή ούτε που είχε μπει στον κόπο να τις ανοίξει τις στολές. Του έφταναν αυτές που είχε. Δεν τινόταν φτωχικά, αλλά δεν τινόταν και περιτά. Είχε ένα μέτρο σε αυτό. Ένα άλλο σημείο της προσωπικότητάς του ήταν ότι δεν τον ακούσαμε ποτέ να κατακρίνει άνθρωπο. Και μάλιστα ήταν αυτή η αρετή του ακατάκριτου σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη, ώστε γινόταν αντικείμενο σχολιασμού και από άλλους αρχιερείς, ότι ο Παύλος δεν κατακρίνει ποτέ. 13 χρόνια που σταθήκαμε δίπλα του, δεν τον ακούσαμε ούτε μία φορά να κατακρίνει. Να κρίνει, ναι, διότι υπάρχει διαφορά μεταξύ κρίσεως και κατακρίσεως. Η κατάκριση είναι εμπαθής κρίση. Η κρίση είναι απαθής, έτσι, απαθής παρουσίαση γνώμης. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στο θέμα αυτό. Είχε επίσης ενεργούμενο, και θα δούμε τι σημαίνει ενεργούμενο, το χάρισμα της αφιλαργυρίας. Δηλαδή, μου λέγει εμένα, αν έχω ένα 200 ευρώ εδώ και δίπλα μία χαρτοπετσέτα, μέσα μου δεν αισθάνομαι έλξη για το ένα και απόθεση για το άλλο. Για μένα μέσα μου αυτά τα δύο χαρτιά έχουν την ίδια αξία. Απλώς με πληροφορεί η κοινωνία ότι το ένα έχει ανταλλακτική αξία και το άλλο δεν έχει ανταλλακτική αξία. Επομένως συμπεραίνουμε από αυτό, μου λέγει, ότι με το ένα χαρτί σκουπιζόμαστε και το άλλο χαρτί πρέπει να κυκλοφορεί για να λύνει προβλήματα και τίποτε άλλο. Το χρήμα υπάρχει για να κυκλοφορεί, έλεγε, και να λύνει προβλήματα μόνο. Και βέβαια αυτό το αφιλάργυρο το ασκούσε ως αρετή, διότι πολλές φορές ο ίδιος έμπαινε εγκύτης σε δάνεια πνευματικών του τέκνων, τα οποία εξοφλούσε έως το τέλος, να ξέρετε. Πολλά προβλήματα που ανέκυπταν στη Μητρόπολη, πνευματικά προβλήματα, προβλήματα λυκοτεχνικής φύσεως, ολίγων εσόδων, φτώχειας, γιατί δεν πρόκειται για καμία πλούσια Μητρόπολη,
τα αντιμετώπιζε με αγρυπνία και προσευχή. Αρκετές φορές τον είχαμε ακούσει να στενάζει στο κελί του το βράδυ, ώρες μικρές, στις 2, στις 3, τα ξημερώματα, διότι τύχαινε και ανεβοκατέβαινε πάνω επειδή έφτιαχνα το διδακτορικό μου τότε. Εγώ μέχρι τις 4-5 το πρωί δεν κοιμόμουν τα τελευταία 2 χρόνια. Επομένως, πολλές φορές τον είχα ακούσει και του λέω: Δεσπότη μου, να ρωτήσω το πρωί τι γίνεται, μου λέει: Αυτόν τον καιρό, Εφραίμ, δεν κλείνω μάτι. Πιάνω το κομποσκήνι, λέει, έλεγε και κάνω προσευχή συνέχεια. Προσευχή. Αντιμετώπιζε λοιπόν τα προβλήματα και τους νοερούς πολέμους που αυτά προξενούν σε κάθε άνθρωπο και στον ίδιο τα αντιμετώπιζε με νοερά προσευχή και κομποσχήνη. Μάλιστα, οι πατέρες μας, ξέρετε, ότι μιλάνε για μία στάση ειδική που παίρνει το σώμα κατά τη διάρκεια της νοεράς προσευχής, όταν ελαφρώς ο άνθρωπος κύπτει άνωθεν τους στήθους και με το νου σημαδεύει την κορυφή της καρδιάς. Όταν κάναμε τις ακολουθίες το πρωί στο επισκοπικό παρεκκλήσιο του Αγίου Ιακώβου, τον βλέπαμε ακριβώς αυτή τη στάση μέσα στο ιερό, καθόταν, διότι δεν υπάρχει τέμπλο, υπάρχει ένα καγκελάκι που χωρίζει το ιερό από τον κυρίως ναό, στο επισκοπικό παρεκκλήσιο του Αγίου Ιακώβου, στη Σιάτης τα λέω, στον επισκοπικό οίκο. Λοιπόν, και έσκυβε μπροστά του, κλειστά τα μάτια, τον έβλεπε σύνου, συγκεντρωμένο, να αναδεύει τα βάθη της καρδίας του με το ζωογόνο του Κυρίου όνομα, μη διακρίνοντας καθόλου ότι ανασένει, με πολύ μικρές δόσεις αναπνοής ή ίσα ίσα που να μην σκορπίζεται η προσευχή του, προσπαθούσε με το όνομα του Κυρίου να ανακατέψει τα βάθη της καρδιάς του και να προσευχηθεί. Επειδή ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα και επιβλητική προσωπικότητα, η φωνή του, αν προσέξατε, έχει μια επιβολή η φωνή του και είναι και ραδιοφωνική φωνή, όπως λέμε. Λοιπόν, είχε έτσι, αυτό του προξενούσε δημοφιλία. Ήταν δημοφιλής ιεράρχης. Λοιπόν, όπου και να πήγαμε μαζί, και στο εξωτερικό πήγαμε ούκο λίγες φορές, πήγαμε και στη Γερμανία και στην Αυστραλία για ιεραποστολικούς λόγους και για ποιμαντικούς λόγους. Λοιπόν, στην Γερμανία, στη Βουλγαρία, στην Εσθονία, που αλλού δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εκεί που πηγαίναμε λοιπόν, έβλεπες ο κόσμος πέφταν σαν το μελίσι πάνω του μετά το κήρυγμα. Δηλαδή το κήρυγμα του, επειδή ήταν θεόθεν το χάρισμα αυτό καλλιεργημένο, ήλκυε τους ανθρώπους. Και είχαμε μάλιστα και θαυμαστές μεταστροφές ανθρώπων από το κήρυγμα του μακαριστού ιεράρχου, ειδικότερα στις τάξεις των νέων στην Αυστραλία. Λοιπόν, ακριβώς ο πειρασμός της δημοφιλίας πειράζει κάθε κήρυκα του Θείου Λόγου όταν έχει και το χάρισμα αυτό, δηλαδή αβίαστα ο λόγος ο κηρυγματικός να εκφέρεται. Γι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος, με τον οποίο είχε πολύ στενή σχέση, τον είχε προειδοποιήσει και του είχε πει, κύρα, για να τον ταπεινώσει κιόλας λίγο, «Πάτερ Παύλο, προσεύχομαι στο Θεό και ο Θεός να σε αγαπάει όσους αγαπάνε οι άνθρωποι». Και αυτή η αλήθεια, όταν τη σκεφτότανε, πάντοτε του δημιουργούσε μεγάλο προβληματισμό για το κατά πόσον είναι θεάρεστο όντως αυτό που κάνουμε ή αυτό που δεν κάνουμε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, κάνουμε πράγματα και διαβάζουμε και παίρνουμε διπλώματα και παπλώματα και κηρύττουμε και εξομολογούμε με τις ώρες και. Αλλά το ουσιαστικό είναι για ποιον τα κάνουμε αυτά. Είναι σίγουρο ότι τα κάνουμε για το Θεό? Όταν κοιμήθηκε ο μακαριστός Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης, ο πρώτος Χρυσόστομος, τώρα είναι ο τρίτος ο Άγιος Μεσσηνίας, μετά ήταν ο Θέμελης, Β' η γάμα, ο Τωρινός. Βάλαν τον πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο, για όσους δεν έχετε ακουστά τον πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο, ήταν πνευματικός του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Άρα δεν είναι λοιπόν τι κάνουμε,
δεν είναι η δράση η οποία έχουμε, γιατί πολλές φορές η δράση είναι βράση μέσα στο ζουμί των παθών μας και τίποτε περισσότερο. Και πολλές φορές η δράση, η όποια δράση, μπορεί να είναι, αυτό το λέγε συχνά και ο Παύλος, μία εργασιοθεραπεία ακιδιόντος. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι να κάνεις, για να μην σου τη δώσει, ασχολείσαι με το ένα και με το άλλο. Δηλαδή, δεν είναι γνήσια η κλίση μας, θέλω να πω. Καλούμενος κάποιος, ας κάνει αυτό που κάνει. Μη καλούμενος όμως, που τρέχει και που πάει. Και είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το κήρυγμα στην Καλαμάτα τότε. Λοιπόν, όχι τι κάνουμε, για ποιον τα κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και αυτό απασχολούσε και το μακαριστό Δεσπότη. Έλεγε ότι θα έρθει η τελευταία μέρα της ζωής μας και με τρόμο θα γυρίσουμε πίσω να δούμε το παρελθόν μας σαν μια φλασιά, που λέει νεολαία. Τι θα δούμε? Αλίμονό μας, ό,τι έχουμε σπείρει θα έχει φυτρώσει. Επομένως, κοπιάζουμε για τον Χριστό ή κοπιάζουμε για τον εαυτούλη μας? Κοπιάζουμε για τον Κύριο? Κοπιάζουμε για την αλήθεια του Ευαγγελίου? Τα έργα μας φανερώνουν την πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού ή φανερώνουν τον αρκισισμό μας και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κακώς εννοούμενη εμπιστοσύνη, γιατί οι Άγιοι είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους εν Χριστώ. Είναι πράγματα που πρέπει να ταλανίζουν τον Ορθόδοξο Χριστιανό και έτσι βέβαια ταλάνιζαν και την καρδιά του μακαριστού Ιεράρχου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ήταν η απουσία φθόνου. Ξέρετε, ο φθόνος από το φόνο ένα θήτα έχουν διαφορά. Ο φθόνος, ο φοβερός πειρασμός που χτυπάει και λαϊκούς και κληρικούς, χαιρότανε τόσο πολύ με τη χαρά μας που δεν χαιρόμασταν εμείς οι ίδιοι. Και αυτό το εκδήλωνε και διαφήμιζε τους κληρικούς. Ο τάδε πατήρ πήρε μάστερ. Ο τάδε πατήρ πήρε το πτυχίο της θεολογίας. Και το ανέφερε στο ιερατικό συνέδριο. Έτσι, έδινε δηλαδή βήμα στον άλλον και χαιρόταν πραγματικά, διότι έτσι είναι δίπλα από έναν διακριτικό και σοφό ιεράρχη που είναι όντως διάδοχος των Αποστόλων και φορέας του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο τόσο όμορφα έψαλαν προηγουμένως οι αδερφοί μας από τη Γέχα στη Χοροδία. Λοιπόν, πέριξ ενός τέτοιου ιεράρχου τα χαρίσματα των συνεργατών του ανθίζουν. Ο χαρισματικός άνθρωπος στους πέριξ του φέρεται όπως ο Χριστός στους μαθητές του. Αγαπά, καλύπτει με ελπίδα, με πατρική τρυφερότητα, με στοργή, με μία αίσθηση πλατητέρας μητρότητας στους ανθρώπους γύρω του, για να μην τους κρυσταλώσει ο παγιτός του κόσμου και του εγωισμού τους, και ανθίζουν τα χαρίσματα. Δεν ευνουχίζει, δεν σμπαραλιάζει, δεν κατακρίνει, δεν δικάζει, δεν δαχτυλοδείχνει. Ο πραγματικός ιεράρχης και κατ' επέκταση κάθε χριστιανός ο οποίος τιμάει το βάπτισμα το οποίο πήρε. Επίσης, δεν τον ακούσαμε ποτέ να λέει τη φράση «πνευματικό μου παιδί». Και αυτό το είχε πάρει από τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης ποτέ δεν έλεγε ένα πνευματικό μου. Μας είχε φάει το μου. Παιδί ήρθε να με δει. Τα πνευματικά μου παιδιά. Ήταν πολύ ελεύθερος στο θέμα αυτό. Και μάλιστα δεν ήθελε πνευματικά του τέκνα να αναφέρουν ποιον έχουν πνευματικό. Γιατί φοβόταν τον κίνδυνο σχισμάτων στην Εκκλησία. Είμαι του τάδε, είμαι του τάδε, είμαι του άλλου, του παράλλου κτλ. Και μάλιστα πολλοί εξ ημών, επειδή είμαστε πητίδιοι, και το έλεγε συχνά ο Δεσπότης αυτό, χρησιμοποιούμε το όνομα του πνευματικού μας για επικοινωνιακό πασαπόρτι. Ξέρετε, εγώ είμαι του τάδε. Όσοι πήγαιναν λοιπόν στο μακαριστό Δεσπότη και του λέγανε «Ξέρετε, είμαι του τάδε» και τύχαινε να είναι γνωστός γέροντας, αυτός στον οποίο αναφερόταν εκείνος που πήγαινε να δει το Δεσπότη, του έλεγε ο Δεσπότης «Α, να είναι καλά ο γέροντας Στέφανος, μάλιστα, μάλιστα, τον ξέρω, τον ξέρω, Άγιος άνθρωπος. Εσάς δεν σας ξέρω».
θα σας δω στην πορεία. Καταλάβατε. Διότι ήξερε, σαν γνώστης του νοερού πολέμου, πώς πολλές φορές τα κάνουμε πλακάκια με τον εαυτό μας ή την κάνουμε λαχείο με τον εαυτό μας, τη γλώσσα της νεολαίας, και πόσα παιχνίδια μας παίζει ο εαυτούλης μας και πόσες αδυναμίες μας και πάθη μας τα ντύνουμε θεολογικά και τα πλασάρουμε ως πνευματικότητα. Επίσης ήταν άνθρωπος εκκλησιαστικός και όχι θρησκευτικός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και σε αυτό μας θύμιζε και τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος έλεγε ότι όλες οι θρησκείες είναι νευρώσεις. Είναι ιδεολογικά συστήματα, φιλοσοφικά συστήματα και δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Σε κάθε ιδεολογικό σύστημα, λοιπόν, θρησκεία, παύλα θρησκεία, υπάρχει ένας Θεός τιμωρός από πάνω που σε δακτυλοδείχνει και εσύ τρέμεις από κάτω, μη φας καμιά φάπα και κοιτάς πώς θα εξευμενήσεις αυτόν τον Θεό που είναι θυμωμένος μαζί σου, αυτόν τον κακό Θεό. Πώς θα τον εξευμενήσεις. Όλα τα θρησκευτικά συστήματα και θρησκείες έτσι ακριβώς λειτουργούν. Υπάρχει μία πορεία, εναγωνία του ανθρώπου προς τον Θεό. Από τον κακό Θεό. Στην Ορθοδοξία, που είναι ανατροπή κάθε θρησκείας, ο Θεός κατεβαίνει και αγκαλιάζει τον άνθρωπο ανεφόρων και ωρίων. Ο Θεός ντύνεται την ανθρώπινη φύση, ερωτεύεται μία πόρνη, κατά τα λεγόμενα του Αγίου Χρυσοστόμου. Πόρνης, λέει, ηράστη ο Θεός. Πόρνης, ηράστη, πόρνης. Ποια είναι η πόρνη? Η ανθρώπινη φύση. Αγάπησε λοιπόν μία πόρνη και ήρθε και της είπε: «Σ' αγαπώ». Ακούστε τώρα. Στην Ορθοδοξία αυτό γίνεται. Ο Χριστός ήρθε και είπε στον άνθρωπο, αφού τον ντύθηκε, τον φόρεσε, «Σ' αγαπώ». Και αυτός λέει, όλο νάζια και καμώματα. «Βρε, σ' αγαπώ, θες να σου το αποδείξω ότι σ' αγαπώ? Θα ανέβω στο σταυρό και θα πεθάνω για σένα». Όπερ και γένετο. Υπάρχει κάτι τέτοιο να μπορεί να συγκριθεί είτε πριν είτε μετά σε οποιοδήποτε θρησκευτικό σύστημα? Όχι. Γι' αυτό ο εκκλησιαστικός άνθρωπος τι ζει? Ζει κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να είναι εκκλησιαστικός άνθρωπος κανείς σήμερα και είναι πολύ εύκολο να είναι θρησκευτικός. Θρησκευάμενος είναι πολύ εύκολο να είναι κανείς σήμερα. Αλλά μόνο από θρησκευάμενους δεν έχουμε ανάγκη. Και έχουμε ανάγκη από εκκλησιαστικούς ανθρώπους, τόνιζε συνεχώς ο μακαριστός. Γιατί ο εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι μέλος της Εκκλησίας. Ούτε σηκώνει μπαϊράκι, ούτε πάει πάνω από την Εκκλησία. Και προτιμάει να πηγαίνει με την πλάνη της Εκκλησίας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρά με το σωστό του δικού του λογισμού ή των δικών του οπαδών. Γι' αυτό λοιπόν ήταν εναντίον οποιοδήποτε θρησκευτικού φανατισμού και οποιοδήποτε προσωποπαγούς έργου. Και μάλιστα σε κάποιον ιερέα, γνωστό μας κοινό, είχε πει, προείπει ότι με το θάνατό σου ό,τι έφτιαξες θα καταποντιστεί και θα καταστραφεί σαν χάρτινος πύργος. Γιατί είναι στηριγμένο πάνω σου και όχι πάνω στο Θεό. Όπερ και γένετο. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προέκυψαν και διχόνοιες μεταξύ των εναπομεινάντων οπαδών αυτού του έργου. Επομένως, ήταν πολύ προσεκτικός το θέμα αυτό της προσωποπαγούς σχέσης η οποία μπορεί να υπάρχει μεταξύ ακόμα και πνευματικού και εξομολογούμενου. Καταλάβατε. Επίσης, δεν δεχότανε κατηγορίες για κληρικούς. Ήταν απαιτητικός στους κληρικούς ως προς το ότι πρέπει να είναι αγαπημένοι και έλεγε «αν τυχόν εγώ δω». Πέριξ της Αγίας Τράπεζας, ενώ συλλειτουργείτε μεταξύ σας. Ψυχρότητα, θα σας απαμφιέσω μπροστά στον κόσμο, θα σας ξεντήσω, θα σας τα βγάλω τα άμφια μπροστά στον κόσμο. Και αυτό βέβαια μας συγκρατούσε, γιατί πολλές φορές και εμείς οι ιερείς πέφτουμε σε πειρασμούς και δημιουργούνται ψυχρότητες μεταξύ μας. Έτσι, αλλά με μια καλή συνεξήγηση, με διάθεση μετανοίας εκατέρωθεν, πολλά πράγματα διορθώνονται. Όταν επήγαιναν διάφοροι να τους συκοφαντήσουν κληρικούς, τους άκουγε προσεκτικά. Έχετε αποδείξεις για αυτά που λέτε, για τον πατέρα Τάδε? Το 95% έλεγε ότι αποδείξεις δεν έχουμε, γέροντα, λέει, φήμες έχουμε.
Και απαντούσε το αφοπλιστικό ο δεσπότης, και για σας έχουμε φήμες. Να τις πιστέψουμε. Το 95% αποχωρούσαν κατησχημένοι, διότι συνήθως όσοι έρχονται για να συκοφαντήσουν έχουν οι ίδιοι ελλείψεις σε πνευματικά θέματα και κοιτάνε να τις καλύψουν λασπώνοντας το πρόσωπο του ενός και του άλλου, γνωστή ιστορία. Αυτό που λέμε για τον εκκλησιαστικό άνθρωπο, λέγει ο Δεσπότης, εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι αυτός που ζει το μυστήριο της Εκκλησίας, που δεν μπαίνει ποτέ πάνω από την Εκκλησία, που είναι μέλος του σώματος της Εκκλησίας και μάλιστα το αφοπλιστικό και αυτό το οποίο μας κόβει τα χέρια κυριολεκτικά είναι το ότι ο άνθρωπος ο εκκλησιαστικός είναι σταυρωμένος. Και πρέπει να κάνει υπομονή στη σταυρωσή του, γιατί εάν δεν είναι σταυρωμένος θα σταυρώνει τους άλλους. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ή θα πεθάνουμε επί του σταυρού, δηλαδή της ντροπής και του καρφώματος πάνω στο σταυρό, θα πεθάνουμε από κατάσχετη αιμορραγία πνευματική, δηλαδή για να ξαναγεννηθούμε παλεύοντας το τριπλό κακό, τη σάρκα, τον κόσμο και τα διάβολο, όπως τα περιγράφουν οι νηπτικοί πατέρες. Λοιπόν, ή αν δεν το κάνουμε αυτό, για να αναστηθούμε δηλαδή, και ταυτόχρονα όποιος το κάνει αυτό ζει και την ανάσταση του εαυτού του, θα σταυρώνουμε τους άλλους. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Ή θα πεθάνουμε πάνω στο σταυρό, ή θα σταυρώνουμε τους άλλους. Ιδού το δίλημα και το ερώτημα, έλεγε ο μακαριστός Άγιος Ισανίου. Τι προτιμάτε, να πεθάνετε επί του σταυρού για να στηθείτε ή να σταυρώνετε τους άλλους? Είναι φοβερό το δίλημα, αλλά βέβαια και φοβερό το αγαθό της ελευθερίας, εφόσον μπορούμε να επιλέξουμε. Πολλές φορές άνθρωποι που δεν τον καταλάβαιναν τον παρεξηγούσαν, επειδή έτρεχε δεξιά και αριστερά, επειδή είχε γάργαρο και λαριστό θεολογικό λόγο, προσκαλεί το συχνά για να ομιλεί δεξιά και αριστερά, και πολλές φορές του το έλεγα και εγώ στο πρωτοσύγγελό του ότι το πρόγραμμά του προσωμίαζε περισσότερο με πρόγραμμα ιεροκήρυκα παρά με πρόγραμμα επισκόπου. Και έλεγε, τις προάλλες είπα στο Χριστόδουλο το μακαριστό, μακαριότατε εσείς είστε ο Αθηνών και εγώ είμαι ο πας της Ελλάδος. Γιατί το πρωί βρισκόταν στην Ξάνθη, το απόγευμα στην Καλαμάτα, την άλλη μέρα το μεσημέρι στο Αγρίνιο, την παράλληλη μέρα στα Γιάννενα. Λοιπόν, αυτές οι μετακινήσεις... Είχε τολμήσει να πάει σε ένα συνέδριο αριστερών, νομίζω, με θέμα αριστερά και χριστιανισμός. Και άλλοι αρχιερείς, ναι. Και άλλοι αρχιερείς. Λοιπόν, ναι, θα το πούμε και αυτό. Και τον παρεξηγούσαν γιατί νομίζαν ότι αυτό ήταν κακώς εννοούμενη εξωστρέφεια. Δεν ήταν εξωστρέφεια. Δηλαδή οι μετακινήσεις αυτές δεν ήταν το ουσιαστικό στοιχείο της ζωής του. Το ουσιαστικό στοιχείο της ζωής του ήταν να είναι ο νους μέσα στην καρδιά και να προσεύχεται. Άρα εκινήτω πέριξ από εδώ και από εκεί, αλλά ενστάση μέσα του. Που σημαίνει η ουσία ήταν εδώ. Όλες οι άλλες μετακινήσεις γινόντουσαν σε εξωτερικό επίπεδο. Βέβαια με όλες τις ανθρώπινες επιπτώσεις, τα συναισθήματα, τη χαρά, το γέλιο, τη λύπη κτλ. Αλλά τίποτε δεν έφυγε τον εσωτερικό πυρήνα που ήταν ο Χριστός μέσα στην καρδιά. Άρα ήταν λάθος αυτή η κριτική που του γινότανε. Στο συνέδριο για την αριστερά ερώτησε αν ο άνθρωπος δεν έχει Θεό, τι είναι? Ένα κοινωνικό όν, το οποίο αποδίδεται σε κοινωνικο-οικονομικούς αγώνες και όπως λέει και ο μαρξισμός, έχουμε τις κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις, έχουμε το επικοδόμημα, οι σχέσεις από κάτω, συγκρούνται οι σχέσεις, πέφτει το επικοδόμημα, πάμε στη σοσιαλιστική κοινωνία, τη δικτατορία του προλεταριάτου και πάμε στην αταξική κοινωνία κτλ. Όπως λέει ο μαρξισμός. Τους λέει η ουσία ποια είναι. Δηλαδή τι μένει από όλο αυτό? Αν ο άνθρωπος δεν είναι Θεός και κελευσμένος,
Δηλαδή είναι ο άνθρωπος επλάστη για να γίνει Θεός? Λοιπόν, τι είναι? Ένα ζώο που ψάχνει να βρει σανό για να φάει στη ζωή του, ότι τον ενδιαφέρει μόνο το σανό, και μετά μόλις ψοφήσει, διότι περί ζώου πρόκειται, τρέχουμε γρήγορα να τον καλύψουμε να μην βρωμήσει και τελείωσε. Δηλαδή αν η αρχή και το τέλος του ανθρώπου ορίζονται από μία ημερομηνία γέννηση και από μία ημερομηνία ταφής, δεν υπάρχει πιο ηλίθιο πλάσμα από τον άνθρωπο πάνω στη γη. Τότε γιατί ήρθε, να κάνει τι? Αν ο άνθρωπος ήρθε για αυτά, γιατί να πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί να πιστεύουμε στην Ανάσταση, γιατί να πιστεύουμε στην νηστεία, στην αγρυπνία, στην προσευχή, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού? Άρα ο Θεός, υπάρχει μια κρυφή σοφία πίσω από τη ζωή μας, πίσω από τις συναντήσεις μας, πίσω από την κατασκευή του σώματός μας, πίσω από τις λειτουργίες τις ψυχικές και τις πνευματικές. Και αυτή η σοφή αρχιτεκτονική είναι του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος, δεν μιλάω μασονικά, αρχιτέκτον, ο τέκτον, αυτός που τεκτονεί, που αρχιτεκτονεί, που κατασκευάζει, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τώρα, το κήρυγμά του είχε μερικούς βασικούς άξονες. Όταν αναφερόταν στο γάμο, είδατε, προηγουμένως, έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα και γίνεται όταν πάντρευε τα αντρόγυνα, λοιπόν έβγαζε ένα κηρυγματάκι 5 με 7 λεπτά. Πολλές φορές έλεγε, καταλαβαίνουμε ότι δύο άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία για να παντρευτούν και δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Δεν καταλαβαίνουν γιατί έρχονται στην εκκλησία. Ήδη όταν τους έχουμε δει στα γραφεία της Μητροπόλεως, έρχονται και μας λένε, εγώ έχω το δικό μου ταμείο, αυτή έχει το δικό της ταμείο κτλ. Κτλ. Θα ενώσουμε τα ταμεία, όχι δικό, το δικό μου και το δικό της δικό της. Εδώ μου λέει, έχουν μπει τα θεμέλια του διαζυγίου και δεν το έχουν παρείδηση. Το διαζύγιο έχει δρομολογηθεί πριν βρεθούν στην εκκλησία. Ο Γιώργος και η Δέσποινα. Λοιπόν, δεν υπάρχει δικό μου δικό σου στο γάμο. Έλεγε μερικά ωραία πράγματα, εξηγούσε το συμβολισμό του γάμου, ας πούμε. Είναι τα τρία σύμβολα. Οι τρεις συμβολικές κινήσεις που κάνουμε, τέσσερις με το χορό του Ισαΐα. Μιλούσε για τις βέρες και έλεγε τι είναι οι βέρες. Οι βέρες είναι φτιαγμένες από πολύτιμα υλικά. Δύο χρυσές βέρες, παλιά ήταν ασημένια της νύφης, χρυσή του χαμπρού. Τώρα είναι ασημένιες και οι δύο οι βέρες. Τι είναι αυτό το χρυσάφι? Είναι τα πολλά πολύτιμα που σας ενώνουν στη σχέση σας. Και οι βέρες είναι κυκλικές, γιατί ο κύκλος στα μαθηματικά δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Έτσι και η σχέση ανάμεσα στο Γιώργο και στη Δέσποινα, έλεγε, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν έχει αρχή με την έννοια ότι δεν ξέρουμε πότε ήταν στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού το να συναντηθείτε. Χάνεται δηλαδή η αρχή της σχέσης, προσέξτε, μέσα στο Θεό. Αλλά και φεύγοντας από εδώ και πηγαίνοντας εκεί να ζήσετε, πάλι η σχέση σας δεν θα έχει τέλος. Επομένως, το άναρχο χωρίς αρχή και το ατελεύτητο της σχέσης ανάμεσα στο Γιώργο και στη Δέσποινα είναι ο κύκλος του δαχτυλιδιού. Δέστε τι ωραία που τα εξηγούσε. Αλλά ο κύκλος του δαχτυλιδιού είναι και ο κρίκος της Θείας Χάρης που σας ενώνει. Όταν είναι ο Γιώργος και η Δέσποινα μαζί, περασμένοι από τον κρίκο της Χάρης, δύο κλειδιά όταν περασμένα είναι μέσα από τον ίδιο κρίκο, όπου και να πέσουν θα είναι μαζί. Και στο βάθος του ωκεανού και στα ρήθρα των πεζοδρομίων και στο δρόμο. Γιατί όταν το καταπατούνται από τους άλλους, δύο κλειδιά περασμένα στον ίδιο κρίκο, θα είναι πάντοτε μαζί. Ο κρίκος είναι η Θεία Χάρη που σας ένωσε στο γάμο σας, έλεγε. Εξηγούσε μετά τα στέφανα. Έλεγε, Στέφε, τον δούλο του Θεού Γεώργιος. Ποιος είναι το στεφάνι? Η Δέσποινα. Στέφε, τον δούλο του Θεού Δέσποινα. Ποιος είναι το στεφάνι? Ο Γιώργος. Από τη στιγμή αυτή και μετά, τόσο πολύ αγάπησε ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε μέσα στο γάμο ονομάζει τον έναν στεφάνι και δόξα του άλλου. Ο Γιώργος πρέπει να κάνει τα πάντα από εδώ και πέρα για να αρέσει τη γυναίκα του και στο Χριστό ταυτόχρονα, αυτό ταυτόχρονα είναι σταυρός, και η Δέσποινα πρέπει να κάνει τα πάντα για να αρέσει στον άντρα της και στο Χριστό ταυτόχρονα, σταυρός. Άρα η χαρά σας είναι αναστάσιμη, γι' αυτό είναι και σταυρική. Γι' αυτό και υπάρχει ευχή στο γάμο που λέει να έχουν την χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Άρα η σχέση του γάμου η πραγματική είναι σταύρο αναστάσιμη. Έτσι λοιπόν εξηγούσε αυτές τις κινήσεις, όπως και το κοινό ποτήριο, όπως και το ότι η φύση του ανθρώπου είναι ανδρόγυνη.
Γιατί ο Χριστός έπλασε άρεν και θύλη. Ούτε άρεν και άρεν, ούτε θύλη και θύλη. Λοιπόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Είδατε, αυτούς, αυτόν. Εναλλαγή ενικού πληθυντικού, που σημαίνει ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Που σημαίνει ότι ο άνδρας ολοκληρώνεται δια της γυναικός και η γυναίκα δια του ανδρός. Και σε ένα ανδρόγυνο έλεγε που είναι ο νέος άνθρωπος είναι ο ανδρόγυνος μέσα στο γάμο. Ο νους είναι ο άντρας. Η καρδιά είναι η γυναίκα. Ένα ανδρόγυνο χωρίς νου είναι ένα ανδρόγυνο τρελό. Και ένα ανδρόγυνο χωρίς καρδιά είναι ένα ανδρόγυνο νεκρό. Ο νους άντρας λοιπόν και η καρδιά γυναίκα ενώνονται στον ανδρόγυνο στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι μόνο ότι ενώνεται στο όνομα της Παναγίας Τριάδος ενώνεται τέλεια ψυχοσωματικά και πνευματικά. Και γίνονται Χριστοανδρόγυνο. Τι κάνουμε στην προσευχή? Προσπαθούμε να ενώσουμε το νου μας με την καρδιά μας στο όνομα του Χριστού. Έτσι ο νους άντρας και η καρδιά γυναίκα ενώνονται στο όνομα του Χριστού και δημιουργείται το Χριστοανδρόγυνο, η Χριστοοικογένεια, τα Χριστοτέκνα, η κατοίκον Εκκλησία. Αυτό όμως πρέπει να βγαίνει στην πράξη, διότι αν αυτά τα λέμε αλλά δεν τα ζούμε, είμαστε κατ' ουσίαν αιρετικοί. Αυτό είναι η αίρεση. Άλλα να λες και άλλα να πράττεις και άλλα να αισθάνεσαι. Ένας Άγιος αυτό που λέει, αυτό εννοεί, αυτό ζει. Ό,τι λέει το στόμα, λέει ο νους. Επιθυμεί η καρδιά, πράττει το σώμα. Στον αιρετικό και στον κάθε αμαρτωλό, τι σημαίνει? Άλλα λέει το στόμα, άλλα επιθυμεί η καρδιά, άλλα λέει ο νους και άλλα πράττει το σώμα. Είναι τετραχοτομημένο, διαλυμένο «ον». Αλλά, δόξα τω Θεώ, χαρείτε αδελφοί, διότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε πάρει τα ιατρικά μας. Το σώμα και το αίμα του Χριστού, τα μυστήρια, το Άγιο Πνεύμα, τελεσιουργεί μέσα μας την προσευχή και βρίσκουμε σιγά σιγά τον εαυτό μας, όσο και αν μας ματώνει και μας πονάει αυτό πολλές φορές. Αυτά λοιπόν έλεγε για το γάμο. Έλεγε τα πρώτα βήματα που θα κάνετε, τα κοινά σας βήματα, διότι αν κάνατε πράγματα πριν το γάμο, τίποτα δεν κάνατε. Δεν πιάνονται. Τα πρώτα κοινά σας βήματα και έγκαιρα είναι αυτά που κάνετε πίσω από τον παπά όταν λέει το Ισαΐα χόρευε. Προηγείτε ο ιερεύς με το Ευαγγέλιο και ακολουθείτε εσείς, που σημαίνει ότι στη ζωή σας προηγείται ο Χριστός και ακολουθείτε εσείς. Και στους δύο τρίτος δεν χωρεί. Ούτε γονιός, ούτε πεθερά, ούτε πεθερός, ούτε κανείς. Το έλεγε αυτό, επέμενε πολύ ο μακαριστός στο θέμα αυτό, να μην ανακατεύονται τρίτοι στο γάμο. Γι' αυτό έλεγε, είναι και τούτου, καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα. Και έλεγε, αυτό είναι σκληρό ρήμα. Και προσκοληθήσετε τη διαγένεια. Σκληρό ρήμα. Που αν όμως δεν τα τηρήσεις, είσαι θεομάχος. Γιατί κάνεις άλλα από αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Μα αυτό είναι ο γάμος. Ο γάμος είναι οδός ορίμανσης. Και από αυτού του είδους τις σχέσεις, τις άρρωστες που έχουν πολλές φορές οι γονείς με τα παιδιά τους. Διότι ένας γονιός όταν δεν αφήνει το παιδί του να αναπτυχθεί και να φύγει, γιατί ο Θεός γι' αυτό το έδωσε, για να φύγει και να φύγει ευλογημένα, είτε προς το μοναχισμό ή ελάχιστη μειοψηφία ή τη μεγάλη πλειοψηφία προς το γάμο. Ένας γονιός λοιπόν που θέλει το παιδί του κοντά του είναι ανώμαλος, έλεγε. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε. Δεν είναι normal αυτό. Και πολλές φορές και οι γονείς να προσέχετε, μην τυχόν προβάλλετε ασυνείδητα δικά σας αποθυμένα στα παιδιά, δηλαδή δικές σας αποθυμένες επιθυμίες που δεν πετύχατε και τις οποίες περιμένετε πάση θυσία να πραγματοποιηθούν από τα παιδιά σας για να αισθάνεστε εσείς ισορροπημένοι. Το παιδί θα ακολουθεί στο δικό του δρόμο, είναι ελεύθερο σαν προσωπικότητα. Για την παιδεία ήταν αυστηρός ο Δεσπότης. Έλεγε ότι όπως λειτουργεί το σχολείο σήμερα, δεν ξέρω πώς είστε, εγώ ήπληξα και δάσκαλος, δεν ξέρω και τι σχέση έχει το σχολείο το σημερινό με πριν από 20-25 χρόνια που ήμουν στην εκπαίδευση, έχει τελειώσει. Το θέμα είναι η μητέρα και ο πατέρας τι κάνουν στο παιδί. Και αν καμιά φορά λέει παραπονιέστε ότι θέλουν να κατεβάσουν τις εικόνες από τα σχολεία κτλ. Κτλ. Πιστεύετε ότι ο Θεός θα πάθει τίποτα, λέει, και να κατέβουν οι εικόνες από τα σχολεία? Αλλά ξέρετε γιατί θέλουν να κατεβάσουν τις εικόνες από τα σχολεία? Γιατί οι εικόνες δείχνουν την αξία των παιδιών σας. Και αυτό δεν θέλουν να βλέπουν.
Διότι θέλουν τα παιδιά να έχουν άλλα πρότυπα. Όχι το Χριστό και την Παναγία. Ο Χριστός τίποτα δεν παθαίνει. Ήταν, είναι και θα είναι ο αυτός εις τους αιώνας. Επομένως, έβλεπε τα πράγματα πολύ βαθιά. Όταν είχε μία κηδεία, λοιπόν, και πολλές φορές πήγαινε και στα σπίτια και παρηγορούσε τους ανθρώπους. Κάτω φεύγανε νέοι άνθρωποι κτλ. Το κήρυγμά του ήταν αφυπνιστικό. Ήταν ανακουφιστικό. Ανόρθωνε τις ψυχές την ώρα της τελετής, της κηδείας. Έλεγε ότι στους Αγίους εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεώς τους, όχι την ημέρα των γενεθλίων τους, που σημαίνει ότι η πραγματική γιορτή του ανθρώπου που έφυγε είναι η σημερινή. Η μέρα που έφυγε. Ότι όλοι μας ζούμε για να γιορτάσουμε την ημέρα που θα φύγουμε. Έτσι ζει ο Χριστιανός. Έχει συμπλέγματα απέναντι του θανάτου, γιατί το θάνατο το ξεδόντιασε ο Χριστός. Όπως ακριβώς υπάρχει ο θάνατος ως φαινομενολογία, τον βλέπουμε καθημερινά δηλαδή. Αλλά όπως ο δοντίατρος απονευρώνει το δόντι και δεν καταλαβαίνει ζεστό κρύο να πονέσει, έτσι ακριβώς ξεδόντιασε το θάνατο ο Χριστός, τον απονεύρωσε, με αποτέλεσμα να μας έχει απαλλάξει όχι από το θάνατο, αλλά από την αγωνία του θανάτου. Και δεν αγωνιούμε. Αυτά τα λέγει στις κηδείες. Ναι. Και ενώ πριν το Χριστό ο θάνατος ήταν ένα τείχος όπου πάνω του πέφταμε και σπάγαμε τα μούτρα μας, από το Χριστό και μετά το σώμα του Χριστού του Αναστημένου γίνεται η θύρα για να περάσουμε από τα εδώ στα εκεί. Από τα τωρινά στα θυμιδέστερα, στα εφρόσινα. Και στις βαφτίσεις πάρα πολλές φορές επέμενε στην ποιότητα χαρακτήρα του νονού. Προσέξτε ποιους διαλέγετε αναδόχους για τα παιδιά σας. Γιατί πολλές φορές ο ανάδοχος δεν είναι ανάδοχος, αλλά διάβολος που παίρνει από το χέρι το παιδί και το πάει εκεί που δεν πρέπει. Επέμενε λοιπόν στο θέμα αυτό και εξηγούσε το μυστήριο, πώς δηλαδή το παιδί το αλείβουμε με λάδι, όπως τους παλαιστές στην αρχαιότητα, για να ξεφεύγει από τις λαβές του αντιπάλου, όπου αντίπαλος για τον χριστιανό είναι το τριπλό κακό, ο κόσμος, η σάρκα και ο διάβολος, ότι το βάπτισμα είναι ταφή και γέννηση ταυτόχρονα, μία γέννηση από τη μήτρα της μητέρας μας και μία δεύτερη γέννηση πνευματική και ουσιαστική από τη δεύτερη μήτρα που είναι η κολυμβήθρα, μέσα από την οποία βγαίνουμε ντυμένοι το φως του Χριστού και ακολούθως για του Ιερού Χρίσματος παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα έλεγε αυτά έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο και έλεγε ποτέ να μην ταυτίζουν οι άνθρωποι τη βάφτιση με το δώσιμο του ονόματος. Δεν ευαπτίζεται ο δούλος του Θεού, Γιώργος πετάγονται. Το είναι ακατήχητος κόσμος. Στη βάφτιση δεν γιορτάζουμε το όνομα που παίρνει κανείς. Το όνομα έχει δοθεί την 8η το πολύ 40η μέρα. Στη βάφτιση ο Γιώργος βαπτίζεται. Εκεί πάει ο τόνος. Όχι το Γιώργος. Πάει ο άλλος για να ακούσει το Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο Γιώργος δόθηκε την 8η μέρα. Άντε το πολύ τη 40η. Τώρα το χαρούμενο γεγονός είναι ότι ο Γιώργος θα βαπτιστεί. Και θα πάρει και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Να μην κουράζω άλλο την αγάπη σας. Εν ολίγης αναφερθήκαμε πρώτα στο χαρακτήρα του μακαριστού και στην ιδιοσυγκρασία του, αλλά και στα πνευματικά του χαρίσματα. Ο Θεός μας ευλόγησε να διακονήσουμε ένα τέτοιον επίσκοπο και ακολούθως κάναμε μερικές αναφορές στην ποιμαντική του σε επιμέρες περιστάσεις. Να έχουμε την ευχή του από εκεί ψηλά. Πιστεύουμε ότι είναι ολοζώντανος και ότι αντιλαμβάνεται, ξέρετε, τις υποθέσεις μας, γιατί άμα διαβάσετε όλοι αν μπορείτε, εκτός από αυτούς που το έχετε διαβάσει ήδη, το ημερολόγιο, το όνειρο ενός γελίου, Ντοστογεύσκη, το έχετε διαβάσει. Γράφει μέσα λοιπόν ο ορθόδοξότατος Ντοστογεύσκη για έναν αδελφό που έχασε τον αδελφό του. Και επειδή ζει μέσα στην εκκλησία, λέει, αυτή τη στιγμή λέει, έφυγε ο αδελφός μου, είναι 2 χρόνια που έχει φύγει ο αδελφός μου, να τον αισθάνομαι να ανακατεύεται στις υποθέσεις μου και να φροντίζει για αυτές πιο πολύ από ό,τι όταν ήταν ζωντανός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με αυτήν την θαυμάσια εισήγηση γνωρίσαμε καλύτερα τον μακαριστό κύριο Παύλο, τον Μητροπολίτη Σιατίστης, ο οποίος κοιμήθηκε πριν 4 χρόνια και 1 μήνα περίπου, και μας είχε κάνει την τιμή να είναι στα 20 χρόνια της σχολής γονέων. Τον είχαμε κλείσει και για τα 30, αλλά για 1 μήνα, για 2 μήνες δεν πρόλαβε. Ευχαριστούμε πολύ, σεβαστέ γέροντα. Να καλωσορίσουμε και τους αδελφούς που ήρθαν από τη Σιάτιστα.
Καλώς ήρθατε στην Κατερίνη. Και να θυμίσουμε ότι η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνοργάνωση με την Γέχα Κατερίνης και να παρακαλέσω τον πατέρα Θανάσιο να δώσει το αναμνηστικό της σημερινής εκδήλωσης. Τώρα προχωράμε στο δεύτερο μέρος για τυχόν ερωτήσεις προς τον ομιλητή και παρακαλώ τον κύριο Μπίνια να παίξει το δεύτερο τρίλεπτο βιντεάκι, μια που αναφέρθηκε ότι αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Νομίζω έχουμε ένα μικρό στιμιότυπο να το ακούσουμε. Γιατί είναι αναστατωμένα τα σπίτια μας? Γιατί έχουν χάσει το χαμόγελο τα παιδιά μας? Γιατί θέλουμε πάντα να γίνεται το δικό μας. Θέλουμε να γίνεται το γυνάτι μας. Θέλουμε εμείς να άρχουμε. Και ξεχάσαμε. Αν δεν άρχει ο Θεός στη ζωή μου, είμαι σκουπίδι. Εσένα λοιπόν ένα σκουπίδι θα ακούσω? Τι έχεις να μου πεις εσύ? Ένα σκουπίδι είσαι. Εάν δεν άρχει στη ζωή σου ο Θεός. Πριν από λίγες μέρες στην επαρχία μου πέθανε ένα 17χρονο παιδί. Τελείως ξαφνικά. Πήγε με τους φίλους του να πιούν ένα καφέ. Μόλις πέρασε την πόρτα έπεσε κάτω και πέθανε. Ξαφνιάστηκαν όλοι βέβαια. Αλλά αυτό το παιδί όμως, που ήταν ένα παιδί σαν όλα τα άλλα, που δεν έδειχνε τίποτα εξωτερικό, ότι ξέρεις εγώ είμαι χριστιανός. Όμως είχε πει στους γονείς του δύο πράγματα και ακούστε τα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνατε εσείς άμα σας τα έλεγε. Μάνα και πατέρα, σας αγαπάω πολύ, αλλά όχι πάνω από το Χριστό. Εμείς θα τα ακούγαμε καλά ή θα μας ενοχλούσε? Το δεύτερο, σαν να το ήξερε ή μάλλον το ήξερε. Μάνα και πατέρα, άμα κάποια στιγμή φύγω από αυτή τη ζωή, μη λυπηθείτε για μένα. Τότε θα αρχίσει η πραγματική μου ζωή. Και το τρίτο που το διάβασα με τα μάτια μου στο ημερολόγιο του, αν πρόκειται κάποια στιγμή να αρνηθώ το Χριστό, προτιμώ να πεθάνω. Ένα παιδί σαν όλα τα άλλα, αλλά τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα, αλλά ίσως τελείως διαφορετικό από πολλούς από εμάς τους μεγάλους. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να προσέξουμε. Έχουμε λάθος αξίες. Οι αξίες μας όλες και οι αρετές μας όλες έχουν σαν ρίζα τους τον εγωισμό μας και όχι την ταπείνωσή μας. Γι' αυτό εύκολα συγκρουόμαστε. Γεμάτη παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον. Γεμάτη γκρίνια. Δεν μπορώ να ακούω, συγχωρέστε μου που θα το πω, μα δεν με σέβονται. Το σεβασμό δεν μας το χαρίζει κανείς. Τον κερδίζουμε τη στάση και τη ζωή μας. Νομίζω σας αρέσουν αυτά τα μικρά στιγμιότυπα με το μακαριστό πατέρα Παύλο, τον δεσπότη μας, του οποίου τελούμε αυτό το αφιέρωμα. Πριν λίγο μου είπε ο πατήρ Εφραίμ ότι ο 17χρονος που κοιμήθηκε ήταν ο Νικολάκης. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι? Πείτε μας. Ξέρετε, έγινε αφορμή ο Νικολάκης, οι διαζευμένοι γονείς του, να συμφιλωθούν πάνω από το φέρετρό του. Ναι. Συνήθως χωρίζουν. Ναι. Μετά από τραγικά γεγονότα. Και επισκέφθηκε μετά και το γυμνάσιο Δεσπότης στους μαθητές του που είχαν σοκαριστεί, γιατί μία μέρα πριν είχε πάει μία ψυχολόγος και τα μπέρδεψε τα παιδιά και γίνανε μαλλιοβράση. Και πήγε ο Δεσπότης και ξεμπέρδεψε τα πράγματα, τους είπε μερικά. Τους λέει, αυτό που έγινε, πρώτη φορά έγινε στη γη. Να φεύγει κάποιος άνθρωπος.
Πρώτη φορά. Ο συμμαρτής ήταν σαν και εσάς, αλλά είδατε που ήταν και διαφορετικός από εσάς. Είχε το Χριστό στην καρδιά του. Καταλάβατε. Εδώ μας κάνει και ένας εγωισμός. Γιατί να φύγει, λέει, μικρός ο άλλος, μεγάλος. Μπροστά στην αιωνιότητα, η ζωή του καθενός μας και 200 χρόνια να ζήσει και 300, δια του απείρου, που είναι η αιωνιότητα, είναι μηδέν η αξία του κλάσματος. Πολύ μηδέν. Δηλαδή, άμα τα δούμε μακροσκοπικά τα πράγματα, βάλουμε την αιωνιότητα από κάτω και από πάνω όλες τις ηλικίες όλων των ανθρώπων που πέρασαν πάνω από τη γη, που ζούμε τώρα και αυτών που θα έρθουν ενδεχομένως μέχρι να κλείσει ο Θεός τους αιώνες, αθροίσουμε τις ηλικίες. Φανταστείτε τι 5, 6, 6, 7 εκατομμύρια αριθμός βγαίνει. Βάλτε από κάτω το άπειρο. Μηδέν είναι η αξία του κλάσματος. Που σημαίνει σαν να ήρθαμε όλοι μαζί πάνω στη γη και όλοι μαζί φύγαμε μέχρι να ανοιγουκλείσει τα μάτια σου. Δεν έχουμε ιδέα του μεγέθους μας δηλαδή. Τι νομίζεις πως είσαι? Κάπου λέγεται η ζωή του ανθρώπου είναι ατμής. Όπως ο ατμός ανεβαίνει, πόσο κρατάει ο ατμός, τόσο είναι η ζωή του ανθρώπου. Ο κύριος Μαρούδης, παρακαλώ με ερώτηση. Καλησπέρα σας. Πασχάλης, μαθηματικός και ειδικός παιδαγωγός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία ομιλία. Δεν θέλω να κάνω ερώτηση, θέλω να πω δύο ιστορίες. Συνεχίζοντας τα βιντεάκια, δύο βιώματα με το γέροντα. Όταν μας είχε έρθει το 2010 εδώ στη Σχολή Γονέων ως μέλος, δεν θα ξεχάσω, μπήκε από την πόρτα χωρίς σταυρούς, χωρίς άμφια, χωρίς σκύπτρο. Να ρωτιόμασταν όλοι ποιος είναι αυτός ο μοναχός. Όταν μας είπε, καταλάβαμε. Όταν τελείωσε η ομιλία, μου ανατέθηκε αποστολή να τον συνοδεύσω στο όχημά του. Τον συνόδευσα λοιπόν, είχε παρκάρει πίσω εδώ στο θεατράκι. Βλέπω ένα παλιό Nissan Almera χρώματος μπλε, χτυπημένο από παντού, με κόκκινη πινακίδα του Δήμου. Και ήθελα να τον πειράξω, είδα ότι ήταν ως ευφύης άνθρωπος με χιούμορ. Το δώσαμε αυτό τώρα. Ναι. Του λέω, σεβασμιότατε, οι δεσποτάδες έχουν Mercedes, οδηγούς, παροδηγούς, ακολούθους. Με κοιτάει, γελάει. Παιδί μου, λέει, ο προηγούμενος από μένα, ο Αντώνιος, πήγαινε με τη βαλίτσα και αυτό που έχω είναι πολυτέλεια. Εκεί νιώθεις ότι όταν βρίσκεσαι δίπλα σε έναν Άγιο, πάει να υπάρχει το ερώτημα, υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός, σε καθυλώνει. Αυτό που νιώθεις είναι σε σχέση με αυτό που λέει. Πρώτη μαρτυρία ήταν αυτή στην αγάπη σας. Και δεύτερη, έχω πάει σε μια πανήγυρη στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ήταν προσκεκλημένος, πάντα στα γιορίτικα μοναστήρια, τα λέμε για τις κυρίες. Υπάρχει ένας δεσπότης που παρίσταται. Ήταν ο Σεβασμιότατος. Οι δεσποτάδες συνήθως στην πανήγυρη είναι μια ώρα το βράδυ και μια ώρα το πρωί. Αγρυπνίες εκεί, ξεκινάνε από τις 8 το απόγευμα και τελειώνουν 8 το πρωί. Ο Μακαριστός ήταν όλο το βράδυ στο Στασίδι. Οι καλόγεροι είχαν προβληματιστεί γιατί δεν έφυγε ο δεσπότης, πώς θα φύγουμε εμείς. Και φυσικά αυτό που είπατε, ότι προφανώς έπασχε από ζάχαρο και πόσο απαραίτητη ήταν η ανάπαυλα, όρθιο στο Στασίδι, με κάνει να το θαυμάζω ακόμα περισσότερο. Αυτά δύο απλές μαρτυρίες και εμπειρίες. Αυτό που νιώθεις δεν μεταφέρεται, αλλά με αγάπη να μείνει ως. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρούδη και μάλιστα να συμπληρώσω, αγαπητέ Πασχάλη. Όταν ήρθε λοιπόν στα 20 χρόνια, εμείς είχαμε το συνέδριο, ήμασταν πάνω στην αγωνία μας και ξαφνικά μπαίνει μέσα χωρίς σταυρούς. Σεβασμιότατε, πώς ήρθατε? Λέει, μόνος μου οδήγησα. Λέει, μα πώς? Να, λέει, πήρα, έχω το αμάξι από την ταξιαρχία. Μας το έχει παραχωρήσει, το οδήγησα και ήρθα κάπου πάρκαρα εδώ πέρα και ήρθε κατευθείαν και έκανε αυτή την υπέροχη εισήγηση την οποία είδαμε στην αρχή. Μας συγκλώνησε στον επικίδιο που βγάλατε τότε στην ταφή του και αν θυμάμαι καλά. Την τούτο δεσπότη μου, έτσι ξεκινήσατε. Θέλετε να μας πείτε λίγο δύο λόγια? Εκεί ανέφερα αυτά που είχαμε ζήσει με τον δεσπότη. Την αγάπη του στην νεολαία, την αγάπη του στις οικογένειες, το ότι είχε, επίσης είχαμε αναφέρει, είχες φύγει προτού φύγεις. Αυτό το λέγαμε γιατί τον τελευταίο χρόνο μας έλεγε συνέχεια για το θάνατο. Και να μη σας βαραίνω κι εγώ να φεύγω σιγά σιγά, αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού, και εμείς τα παίρναμε στα αστεία αυτά. Αλλά εκείνος έτσι το βλέπε, είχε καταλάβει. Μάλιστα στην κηδεία του μακαριστού Αγίου Λαρίσης, περνώντας να προσκυνήσουμε, μου λέει, τι μήνα έχουμε, τι έτος έχουμε, τι μήνα, πρέπει το 18 να ήταν ο Αγίος Λαρίσης, νομίζω. Ναι. Και εγώ κάνα χρόνο κι άλλο μου κάνει. Εγώ δεν είναι σημασία, γιατί μετά λέγαμε άλλα θέματα και το γυρνάγαμε στο αστείο. Μα αλλά τελικά ήξερε τι έλεγε, έτσι, ναι. Είχε ετοιμαστεί. Μια ζωή, ξέρετε,
επειδή η κάθε του μέρα ήταν πρόβα θανάτου, με την έννοια ότι είχε την μνήμη θανάτου εδρεωμένη μέσα στην καρδούλα του, γιατί είχε περάσει και πολλά, πάρα πολλά, και από λαϊκούς και από κληρικούς. Λοιπόν, είχε αυτή την μόνιμη αίσθηση μέσα του εδρεωμένη. Λοιπόν, ήταν σαν να είχε φύγει προτού φύγει. Δηλαδή ήταν έτοιμος. Ναι. Βέβαια, στους περιλυπούμενους μένει αυτό το γιατί, το ξαφνικό, το κοσμικά πράγματα. Δηλαδή και λογικά ως ένα σημείο, γιατί σε μια κοινωνία ζούμε και υπάρχει και η λογική του πράγματος. Ωραία. Να ακούσουμε και το τελευταίο τρίλεπτο βίντεο, το οποίο είναι από την προτελευταία και από την τελευταία ομιλία που έδωσε. Μία τον Οκτώβριο και άλλη τον Δεκέμβριο του 2018. Και λίγες μέρες μετά, 13 Ιανουαρίου. 13 Ιανουαρίου του 19, εκοιμήθη. Παρακαλώ, κύριε Μπίνια. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας? Προσευχόμεθα? Υπάρχει προσευχή στη ζωή μας? Μπορείτε να ζήσετε χωρίς αναπνοή? Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής μας. Δεν είναι κάτι βιαστικό που το κάνουμε. Είναι ότι στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Εάν έχουμε προβλήματα πολλά, είναι γιατί είναι ανεμική η προσευχή μας. Εκείνον αυτή τον έθρεψε και ήταν η πηγή των θαυμάτων του. Ο Άγιος Ιάκωβος, το ακούσατε, ήταν ταπεινός. Η ταπείνωση, προσέχτε, είναι η άλλη όψη της αγάπης. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν είσαι ταπεινός. Και τότε μόνο αγαπάς αληθινά αν είσαι ταπεινός. Αλλά η ταπείνωση δεν είναι μία αρετή. Είναι όλες οι αρετές μαζί. Γιατί αν δεν είσαι ταπεινός, δεν συγχωρείς, έχεις θυμό, έχεις κακία, εύκολα αρπάζεσαι και τσακώνεσαι. Δεν είναι λοιπόν μία αρετή, είναι όλες οι αρετές. Οι άλλες αρετές χωρίς ταπείνωση είναι παγίδες. Η ευγένεια είναι πολύ μεγάλη αρετή, όταν όμως πηγάζει από την ταπείνωση. Τι μου είπε? Πρώτα μου ανακοίνωσε ότι εκείνη την ημέρα είχε πεθάνει ένας νέος άνθρωπος, πάρα πολύ γνωστός στην πόλη μας, λόγω της δουλειάς του. Και το δεύτερο μου είπε 5 πράγματα ακόμα. Που όταν έφυγε, πήγα στα εικονίσματα στο σπίτι, μου έκανε μια μετάνοια και είπα: όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Τι λέγαν οι άλλοι? Τον καημένο, διενωρίς, που είναι ο Θεός, τα παιδιά του είναι μικρά, η γυναίκα του. Εγώ τι ήξερα? Ότι αν αυτός ο άνθρωπος ζούσε λίγο ακόμα, θα τον είχαν μισήσει και τα παιδιά του και η γυναίκα του. Ο Θεός τον πήρε στην καλύτερη χώρα. Και εγώ σήμερα χαίρομαι που βλέπω τα παιδιά και τη γυναίκα του, έχουν μεγαλώσει, έχουν πάρει νέο δρόμο και έχουν μέσα τους μια αγάπη και εκτίμηση και συμπαθμό στον πατέρα. Ήξερε ή δεν ήξερε ο Θεός τι έκανε? Ήξερε. Και ξέρει πάντοτε τι κάνει. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε. Εμείς νομίζουμε ότι αρνηθήκαμε, ό,τι. Τι είναι όλα αυτά όμως? Ο εγωισμός μας. Με τη σημερινή εκδήλωση νομίζω ότι γνωρίσαμε καλύτερα τον μακαριστό σιατίστης Παύλο. Τι να κρατήσουμε? Να κρατήσουμε το ότι εάν δεν είσαι ταπεινός, δεν συγχωρείς, έχεις θυμό, έχεις κακία, δεν έχεις χαρά. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να αγαπήσεις. Δεν μπορείς. Είσαι ανάπηρος.
Ευχαριστούμε λοιπόν θερμότατα τον πατέρα Εφραίμ που έκανε τον κόπο να είναι μαζί μας. Και επιλογή στο πρόσωπό μου, να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή και η επόμενη εκδήλωση θα γίνει την μεθεπόμενη Δευτέρα, 6 Μαρτίου, με επίσημο ομιλητή και καλεσμένο, τον νομικό και ιστορικό κύριο Ανδρέα Κούκο, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Ιωάννη Καποδίστρια και το θέμα του θεωρείται ο Άγιος της πολιτικής. Ο Καποδίστρια. Το θέμα του λοιπόν είναι η σύγκρουση του Καποδίστρια με τα παραδοσιακά κοινωνικά στρώματα και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων. Θα έχουμε συμμετοχή της Δημοτικής Χοροδίας Λιτοχώρου Ιωάννης Ακελαρίδης. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα και καλή Σαρακοστή.